Κοίταξε τώρα, ο Ρανιέρη, όπως όλοι μας, περνάμε αποφάσεις μεροκάματο. Δηλαδή λες να κάνω την αρπαχτή μου. Πώς ρε παιδί μου εμένα μπορεί να μου πει ένα μαγαζί στη Θεσσαλονίκη που είναι ας πούμε μεγάλο σε χωρητικότητα, αυτό που λέει, ξέρω εγώ, έλα ξέρω εγώ να κάνουμε μια ιστορία, ένα θεατρικό, ένα αυτό και τα λοιπά, πόσα θες, πόσα να πάρεις και τα λοιπά, να κάνω μια πουστιά, να πούμε να κάνω μια... Ψήχθηκε κανένας μας τσακί στα κόκαλα που εδώ τρέχουν τέτοια ώρα, μαλάκα. Να κάνω καμία, ξέρω εγώ, αρπαχτούλα. Να μου πούνε κιόλας, ξέρεις κάτι, το θέλω έτσι το σχέδιο, βάλε και μια γραβάτα. Ξέρω εγώ, επειδή έχεις και λίγο χοντρό λαιμό, δέσε και το τελευταίο κουμπί εδώ πέρα. Δηλαδή να σε βάλω σε καλούπια, κατάλαβες. Εδώ ο Ρανιέρη ήρθε με αυτούς τους μαλάκες εδώ πέρα. Και τον είπανε τον άνθρωπο, αφού πρώτα τους πήρε την προκαταβολή και το μεγάλο συμβόλαιο και πολύ καλά έκανε ως εργαζόμενος. Λέει, ξέρετε, θέλουμε να ξεφύγουμε, λέει, από τα δεδομένα του αμήνομαι και κλέβω. Εμείς, σαν έθνος, σαν κράτος, εδώ και 200 χρόνια, τόσα χρόνια εγώ το υπολογίζω, κάπου τόσα δεν είμαστε, 197, κάπου 195 χρόνια, είμαστε, ξέρω εγώ, στο στυλ. Όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, και στην πολιτική μας και στη στρατηγική μας. Μη μας γαμίσουν οι Τούρκοι. Μη μας γαμίσουν τις γυναίκες οι Τούρκοι. Μη μας βιάσουν τις κόρες οι Τούρκοι. Να έχουμε τα χωρικά μας ύδατα. Μη μας τα φάνε, τα σπίτια μας κτλ. Είμαστε λοιπόν για να κρατήσουμε τα κεκτημένα. Ποτέ δεν πήγαμε κατακτητικά εμείς να πάρουμε κάτι. Μια φορά πήγαμε το 1922 να κάνουμε κατακτητικό πόλεμο. Και ο Κεμάλ Ατατούρκ μας έκανε την κολοτρυπίδα σαν το πηγάδι του Μελιγαλά. Δεν ξέρω αν τα λέω καλά. Λοιπόν, δεν είμαστε κατακτητές. Αυτό περνάει στο DNA μας. Αυτό περνάει, ξέρω εγώ, στην μπάλα. Πες για τον Ρανιέρη. Ναι, ο Ρανιέρη λοιπόν λέει, ήρθε εδώ και του λένε αυτοί οι μαλάκες, οι άσχετοι από μπάλα, χωρίς να έχουν το υλικό, χωρίς να έχουν την ποιότητα, χωρίς να έχουν την παραγωγή παικτών κτλ. Να ο Αϊθαράπης, κάτω τούμπα. Λοιπόν, 12 βρύσες έχουν κάνει εδώ. Κάθε 5 μέτρα η επίτροπη έχουν κάνει κάπου μια βρύση εδώ πέρα. Αυτή η βρύση βγάζει χρυσάφι αντί για νερό. Κατάλαβες. Κλείνει η παρένθεση. Χρυσάφι αντί για νερό βγάζει αυτή η βρύση. Λοιπόν, εδώ μένει ο Πικρόχολος, ο παλιός του Super 3. Πάνω από τη Νίκη. Πρώην σουπεράδες, ας πούμε, κτλ. Ο Πικρόχολος, ο Μάκης. Που είχα μείνει στο Ρανιέρη. Και του λένε, ξέρω εγώ, πρέπει να παίξει πιο κατακτητικά κτλ. Λέω Ρανιέρη. Να πάω από αριστερά μπότσαρι, λες, θα κάνουμε μια βόλτα. Λέει λοιπόν ο Ρανιέρη, μην έρθει κανένα ταξιδιώτη από πίσω και μερικά πώ θα βρει. Κάτσε να πάω από την αριστερή πτέρυγα. Έτσι, μπράβο. Φίδι αριστερό. Λοιπόν, λέω ο Ρανιέρη, εντάξει ρε παιδιά, πράσινο. Πάντα προσέχει εδώ γιατί οι καριόλιθε περνάνε με κόκκινο και δεν έχει ορατότητα μεγάλη. Να σα το κάνω το κατήρι, να παίξω ανοιχτά 4-4-2, ανοιχτά γραμμέ, αυτό κτλ. Ένα στυλ παιχνιδιού θα ρίξει και έχει, α πούμε, την Arsenal που και η Arsenal που το παίζει βλέπει βγαίνει τέταρτη. Αυτό για να το κάνει κάποιος πρέπει σαν δομή κοινωνίας, σαν δομή φιλοσοφίας, αλλά και σαν ποιότητα ποδοσφαιριστών να το παίξει και να παίξει κατακτητικά, να παίξει ανοιχτά, να παίξει πάλι είναι λάθος. Το παίζει αυτό η Ελλάδα ανοιχτά, τρώει τις πούτσες, τρώει τις ήττες, τρώει τις ποινιές. Λέει φταίει ο Ρανιέρη. Μα για να τον κρατήσει το Ρανιέρη να κάνει αυτό το πράγμα, πρέπει να του κάνεις πενταετές ή δεκαετές συμβόλαιο ή εφόρου ζωή συμβόλαιο, να παράγεις ποδοσφαιριστάς και να δημιουργεί σιγά σιγά μια καινούργια φιλοσοφία την οποία θα περάσει μακροχρόνια. Δεν μπορεί σε 3 μήνες, σε 4 μήνες, σε 6 μήνες και σε 1 χρόνο να το κάνει αυτό ο Ρανιέρη. Γι' αυτό απέτυχε ο Ρανιέρη. Του πήρε την αποζημίωση, μας γάμισε κανονικά, καλά μας έκανε και σκώθηκε και έφυγε. Στη Λέστερ λοιπόν δούλεψε όπως ήθελε αυτός, με τα δεδομένα αυτά, με την κλοπή και φεύγω και ένα center for εκείνο τον αδύνατο που έφευγε η βολίδα και πήρε το πρωτάθλημα κλέβοντάς το ουσιαστικά. Το κλέψε. Έκανε δηλαδή αυτό που έπρεπε να κάνει σε εμάς, το έκανε στη Λέστερ. Πες για Μαρινάκη. Τώρα, αν ερχόταν να παίξει η Λέστερ στο ελληνικό πρωτάθλημα με διαιτητή τον Βοσκάκη, με ξέρω εγώ επόπτη, ξέρω εγώ, την κόμενα, πώς τη λένε, και από την Ξανθιά και τα λοιπά. Εγώ πιστεύω ότι πρωτάθλημα δεν θα έπαιρνε η Λέστερ με τίποτα. Θα το έπαιρνε πάλι ο Ολυμπιακός, θα γίνει η Λέστερ δεύτερη. Δηλαδή, ποια είναι αρθή, ο Σιμεών είναι αρθή με την Ατλέτικο εδώ πέρα. Δεν υπήρχε περίπτωση να πάρει πρωτάθλημα. Θα το έπαιρνε πάλι ο Ολυμπιακός. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι και καλύτερος από τους αντιπάλους του εντός γηπέδου, είναι και καλύτερος
από τους αντιπάλους του στο θέμα marketing. Βλέπε, θέλω να πουλήσω το Φορτούνι 10 εκατομμύρια, ενώ αξίζει 3, 2, 1,5, 4. Και απ' την άλλη είναι πολύ καλός και στο εξαγωνιστικό κομμάτι. Άρα λοιπόν καταλήγω ότι η Λέστερ με τον Ρανιέρι και με τον Ιησού Χριστό και με τον Απόστολο Παύλο και με τον Ιούδα και με τους Αποστόλους, τους μαθητές του Ιησού κτλ. Και την Παρθένο τη Μαρία, δεν πρόκειται να έπαιρνε πρωτάθλημα τον αιώνα τον άπατα. Έχω να πω.